υπάρχει τελευταία χρόνια μια συνεργασία με την Ομοσπονδία της Γυμναστικής και το βασικό, αν θέλετε, ο βασικός όλος είναι ο Δήμος. Γιατί και ο Δήμος Καλαμάτας έχει περάσει μια λογική αθλητικός τουρισμός, προβολή της πόλης μας, που και ένα κόστος που στοιχίζει είναι μέσα στα πλαίσια αυτά της προβολής της πόλης μας, που βλέπετε 33 χώρες από όλα τα πέρατα του κόσμου και εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, ότι όλη αυτή η εικόνα από την τηλεόρασή θα περάσει όλο τον κόσμο, που σημαίνει Καλαμάτα. Βεβαίως. Να δούμε όμως την προσπάθεια της αθλήτριας από τη Φιλανδία, της Ξένια Ακόνεν, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Βακαλόπουλε. Χειροκρατείται η Ξένια Ακόνεν από την Φιλανδία στο πρόγραμμα που μας παρουσίασε με το σχοινάκι της. Πολύ καλό το θέαμα που παρακολουθούμε. Ωστόσο, η Καλαμάτα δεν έχει μόνο ρυθμική γυμναστική. Σε λίγες μέρες θα γίνουν εδώ και τα παπαπλαίσια. Ασχολείται και με το στίβο. Άλλωστε και είναι και πολλοί αθλητές που προτιμούν